Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος, άνθρωπος που η λέξη αποδίδει αυτό το οποίο είναι η φύση του, που όταν πηγαίνει το μυαλό του σε αυτό το παιδί, σε αυτό το δολοφονημένο παιδί, δεν έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό του. Μιλώ για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πραγματικά να έχει αυτή την ιδιότητα που προσδιορίζει η λέξη, που να μην θεωρεί αυτονόητο ότι απέναντι σε ένα τέτοιο έγκλημα το λιγότερο που μπορεί να υπάρξει είναι μια δίκαιη τιμωρία. Δεν ξέρω αν ισχύει για όλους αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, που βρίσκεται μαζί μας, το δικηγόρο, τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Δεν ξέρω πια αν θα λέω ότι είμαι δικηγόρος, γιατί με αυτά που έζησα σήμερα στο εφετείο Λαμίας από τρεις δικαστήνες και έναν εισαγγελέα εφετών, παραπέμπουν σε άλλο καθεστώς νομιμότητας, όχι δημοκρατικής νομιμότητας, όχι συνταγματικής δικαιοκρατούμενης πολιτείας. Κύριε Κωνσταντόπουλε, να προσδιορίσουμε το πλαίσιο. Σήμερα είχε προσδιοριστεί στο μικρό ορκωτό εφετείο στη Λαμία η νέα δίκη του Κορκονέα, έτσι σήμερα δεν είναι? Σήμερα είχε, μετά την ανέρεση που απεφάσισε ομόφωνα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, παρεπέμφθη η υπόθεση στο εφετείο Λαμίας, προκειμένου το μικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας με νέα σύνθεση να δικάσει τα θέματα τα οποία αναιρέθηκαν. Μισό λεπτό για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι ακροατές. Όταν μιλάμε για την αναίρεση, μιλάμε για την αναίρεση που άσκησε, έτσι ακριβώς, αναίρεση που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Για την αποφυλάκηση του Κορκονέα. Έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης, διότι το μεν μικτό ορκωτό δικαστήριο Άμφισσας τον είχε καταδικάσει για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με άμεσο δόλο, σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, όπως είχε καταδικάσει ο συνεργό και το Σαραλιώτη, και το μικτό ορκωτό εφετείο Λαμίας τον καταδίκασε μεν σε ανθρωποκτονία από για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με άμεσο δόλο, απάλλαξε τον συνεργό Σαραλιώτη που είχε δεκαετή κάθειρξη, αναγνώρισε ελαφρυντικό εις τον Κορκονέα και τον αποφυλάκησε την επομένη που εκδόθηκε η απόφαση. Το σκάνδαλο στην υπόθεση τότε ήταν ότι ενώ είχε προσδιοριστεί το δικαστήριο να εκφωνήσει την απόφαση μετά από 3 χρόνια διαδικασία στις 19 Ιουνίου του 2021, στις 19 Ιουνίου ο συνήγορος του Κορκονέα επικαλέστηκε χωρίς να διακριβωθεί και χωρίς να γίνει καμία έρευνα από το δικαστήριο, έγινε δεκτή η επίκλησή του ότι έχει στη Θάνχη, και απεφάσισε το δικαστήριο να διακόψει από τις 19 Ιουνίου του 2021 προκειμένου να εκδώσει απόφαση στις 27 Ιουλίου του 2021. Με άλλο νομικό καθεστώς πια. Με άλλο νομικό καθεστώς, διότι ήρθαν οι νέοι κώδικες, και με άλλη σύνθεση, κύριε Μπογιόπλε. Είχε στις 30 Ιουνίου, λόγω ορίου ηλικίας, συνταξιοδοτηθεί ο εκδεξιών δικαστής. Αυτός που συνήθως έχει την ευθύνη, παρακολουθώντας τη διαδικασία, να συντάσει, να κρατάει τις σημειώσεις, τις αποδεικτικές. Και αν διαβάσει κανένας την απόφαση την οποία υπογράφει η τότε πρόεδρος κυρία Πάντενα, θα δει σαν να διαβάζει 2 διαφορετικές αποφάσεις. Διαφορετική η απόφαση για την ενοχή με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με άμεσο δόλο, και διαφορετική η διατύπωση της απόφασης για αναγνώριση ελαφρυντικών, η οποία και επεφύλαξε την άμεση αποφυλάκηση του κυρίου Κορκονέα. Μετά από όλα αυτά λοιπόν έχουμε την αίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση αυτής της απόφασης. Αναιρείται η απόφαση. Και σήμερα και φτάνουμε στα σημερινά. Ακούστε τώρα τα σημερινά. Να. Γιατί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν έχει αναδειχθεί ένα συμβάν το οποίο έγινε και το οποίο είναι αποκαλυπτικό.
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ενώ το δικαστήριο αρνιόταν, οι δικαστήνες δηλαδή και ο εισαγγελέας αρνιόντουσαν να προχωρήσουν στη συγκρότηση, στην εκφώνηση των ενόρκων, στην εκλογή των ενόρκων, στην όρκιση και στη συγκρότηση του μεικτού ορκωτού εφετίου, διότι μόνον αυτό είναι αρμόδιο να κρίνει μετά την αναίρεση, ακούστηκε μία φωνή από το ακροατήριο που ήταν μέσα και έξω από την αίθουσα προς τον κύριο Κορκονέα, όπου του υπόθηκε επαμεινώντα Κορκονέα, έχεις χαιρετισμούς από τον κύριο Μπαλάνο. Και έξαλλος ο Κορκονέας παρουσία των δικαστών, γύρισε χειρονομώντας με τρόπο εντελώς τρομοκρατικό και είπε το εξής αμίμητο. Τον Μπαλάνο εγώ την κεφάλα του την έκανα τόση. Να του την έκανα την κεφάλα του. Και άνοιξε τα χέρια του για να δείξει ότι αυτό το πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε η φωνή έχει κακοποιηθεί από τον ίδιο και ο ίδιος επέρεται. Και ξέρετε τι του είπε η πρόεδρος. Μην πετάγεστε κι εσείς. Ενώ αυτό το κρίσιμο θέμα που είναι προγενέστερο της δολοφονίας του Αλέξανδρου είναι κρίσιμο για το εάν και κατά πόσο πριν από τη δολοφονία του Αλέξανδρου είχε σύνομο βίο. Από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα λοιπόν συνεδρίασε ένα δικαστήριο το οποίο θα έκρινε εάν αυτός ο άνθρωπος θα συνεχίσει να είναι στη φυλακή ή όχι και εσείς και η οικογένεια, η μάνα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου θεωρηθήκατε παρήσαχτοι σε αυτή τη δίκη. Θεωρηθήκαμε παρήσακτοι, θεωρηθήκαμε διακοσμητικοί, θεωρηθήκαμε ως ιονοί παρόντες και εν πάση περιπτώσει ως γυμνοί δικαιωμάτων. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα, δεν ακούγεστε, έλεγε μηχανικά η πρόεδρος. Ενώ το κρίσιμο ζήτημα είναι εμείς τι ζητούσαμε. Προχωρήστε στη συγκρότηση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου. Φωνάξτε τους ενόρκους, εκλέξτε τους ενόρκους, ορκίστε τους και όλα αυτά θα τα κρίνει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Εσείς είστε ανύπαρκτο δικαστήριο, παράνομο δικαστήριο. Είσαστε μια παρέα δικαστών που θέλετε να παραστήσετε το δικαστήριο. Αυτά δεν γίνονται κύριε Μπογιόπλε. Δεν γίνονται. Ήτανε μια άσκηση στην πράξη η οποία νομιμοποιεί τους πρωταγωνιστές όλης αυτής της έκνομης διαδικασίας να κληθούν από τον Ερντογάν για να δώσουν μαθήματα παραβίασης όλων των εγγυήσεων δίκαιης δίκης. Και αυτό θα τους πω και αύριο, θα τους πούμε και αύριο. Να υποβάλουν αίτηση, να τους φωνάξει ο Ερντογάν για να δείξουν πώς παραβιάζονται οι εγγυήσεις της ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οι ρήτρες του Συντάγματος περί δικαιώματος ακροάσεως, περί ισότητας των όπλων, περί δίκαιης δίκης, πώς όλα αυτά τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια όσοι νομίζουν ότι μπορούν αθέρετα και αυτόβουλα να αναγορεύουν τον συγχρονισμό τους ως δικαστών σε νόμιμο δικαστήριο. Το εκτακτικών δικαστών συγκροτούμενο μέρος του μεικτού ορκωτού εφετίου δεν είναι δικαστήριο που αποφαίνεται για αυτά για τα οποία αποφάνθηκε σήμερα, αποφάνθηκαν οι τρεις δικαστήνες με εισήγηση του εισαγγελέα. Ο οποίος εισαγγελέας ξέρετε τι είπε. Πριν λέει εφαρμοστεί ο νόμος γιατί τον ελέγξαμε, γιατί δεν μας είχε καλέσει στην προηγούμενη δικάσουμε. Mm. Και απάντησε ότι πριν εφαρμοστεί ο νόμος ερμηνεύεται. Και πρώτα τον ερμηνεύει τον νόμο ο εισαγγελέας και κατά την ερμηνεία που δίνει ο εισαγγελέας εφαρμόζει ή δεν εφαρμόζει τον νόμο. Είναι πράγματα πρωτοφανή. Το δεύτερο πρωτοφανές. Όλα αυτά γύρισε η πρόεδρος του δικαστηρίου μετά την εκφώνηση των ονομάτων των διαδικών. Είπε Κορκονέας παρίσταται, έχει δικηγόρο. Η κυρία Τσαλικιάν παριστάμεθα εμείς για την εκπροσώπηση της κατηγορίας, εγύρισε στον εισαγγελέα και του είπε «Τι εισηγείστε κύριε εισαγγελέα ως προς το δικαίωμα παραστάσεως της εκπροσώπησης της κατηγορίας».
σε μια διαδικασία η οποία είναι αντιδικονομική, παράνομη, αφαίρετη, ενώπιον μη υπαρκτού δικαστηρίου. Και απεφάνθησαν οι τρεις δικαστήνες ότι δεν έχουμε δικαίωμα παραστάσεως και κατά συνέπεια δεν ακουγόμαστε και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να υποβάλουμε αιτήματα και κατά συνέπεια εκείνες είπαν ότι την αίτηση εξαιρέσεως που τις υποβάλαμε μπορούν να την κρίνουν οι ίδιες. Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να συμβαίνουν πια. Θα σας το πω ευθέως, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι τέτοιο το σάπισμα πια που θα πέσει με ηχηρό τρόπο αυτό το κούφιο σύστημα το οποίο στηρίζεται σε προσχήματα, σε νομικοφανή και παράνομα επιχειρήματα και σε αυθαίρετες πρακτικές επίορκων φορέων, επίορκων θεσμικών φορέων. Δεν είναι δικαστές αυτοί, είναι φυσικά πρόσωπα που παρανομούν. Και το δικαίωμα του πολίτη είναι να αντιστέκεται. Συνοψίζω, κύριε Κωνσταντόπουλε, για να το καταλάβει ο τελευταίος πολίτης. Γίνεται μία δίκη που έχει να κάνει με μία δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού για το αν ο δολοφόνος του, αποδεδειγμένα δολοφόνος του, τελεσίδικα, θα είναι ελεύθερος ή θα επιστρέψει στη φυλακή, θα παραμείνει στη φυλακή και το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η μάνα του δολοφονημένου παιδιού, οι αδελφοί του δολοφονημένου παιδιού και οι συνήγοροί τους δεν χωρούν σε αυτό το δικαστήριο. Ναι. Μάλιστα. Δεν ακούγονται. Και ξέρετε τι άλλο ακόμη. Εγύρισε ένας εκ των υπερασπιστών, ο οποίος παλαιότερα εμφανιζόταν ως υπερασπιστής του Σαραλιώτη και τώρα εμφανίζεται ως υπερασπιστής του Κορκονέα. Εγύρισε και είπε, σας κάνω αίτηση, μην αποφασίσετε εσείς οι ίδιες για την εξαίρεση που υπευλήθη εναντίον σας, διότι αν ομιγέννητο το μεικτό ορκωτό δικαστήριο που θα συγκροτηθεί αναγνωρίσει και πάλι ελαφρυντικό στον Κορκονέα, σκεφτείτε τι θα γίνει. Αποκαλύπτοντας πλέον με αυτή του την εναγώνια έκκληση το υπαρκτό παρασκήνιο. Να εξασφαλιστεί πάση θυσία, ευνοϊκή δικονομική μεταχείριση και σε αυτό το στάδιο για τον κύριο Κορκονέα, ο οποίος λίγα λεπτά πριν είχε πει «Να του την έκανα την κεφάλα». Πες του χαιρετίσματα, λέει, «Να του την έκανα την κεφάλα». Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Κωνσταντόπουλε. Αυτό το δικαστήριο, το οποίο νομιμοποίησε τον εαυτό του, θα εκδώσει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση εφεσιβάλλεται όποια και αν είναι, έτσι όχι, ή αλλιώς. Όχι, μόνο πάλι με την ίδια διαδικασία, αν βρεθεί κάποιος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να κάνει ανέρεση. Μάλιστα. Αφού στο μεταξύ θα έχει δημιουργηθεί όλη αυτή, ο Κορκονέας θα είναι ελεύθερος, οι δικαστές θα είναι στην πορεία τους. Η κυρία Πρόεδρος προήχθη πριν από ένα μήνα σε αρεοπαγήτησα. Και προφανώς νομίζει ότι αφού πια έγινε και αρεοπαγήτης, μπορεί να κάνει και το καπρίτσιο της. Η δε μια κυρία άλλη εφέτης εκ των εκείνων που μετέχουν στη σύνθεση, μετατέθηκε από το εφετείο της Λαμίας σε θέση την οποία επιθυμούσε στη Λάρισα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, παρακαλώ να μας κρατάτε ενήμερους. Ευχαριστώ από καρδιάς. Εγώ σας παρακαλώ. Η μόνη άμυνα που υπάρχει είναι η δημοσιότητα. Σας το λέω, κύριε Μπογιόπουλε, με τα λόγου γνώσεως. Είμαι 50 χρόνια δικηγόρος. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι 20 χρόνια δικηγόρος. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Και σας λέω ευθέως, γιατί το είπα στο δικαστήριο, έχω δικαστεί από έκτακτο στρατοδικείο σε κάθειρξη στη διάρκεια της δικτατορίας, δεν αντιμετώπισα τέτοιους ετσιθελισμούς. Αλλά και το εκείνο το οποίο εμένα με πλήττει περισσότερο και με πλήγει είναι ότι ποτέ σχεδόν δεν έχω ζήσει τόσο άθλιο κλίμα στο εσωτερικό της δικαιοσύνης. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.